ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας ταξιδεύουν για τη Νέα Υόρκη ο δημοσιογράφος Άρης Μαρτέλης για να κάνει μια έρευνα γύρω από τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών και η Στέλλα Καραπάλη για να δει το θείο της που μπήκε ξαφνικά στο νοσοκομείο από την καρδιά του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Στέλλα διηγήθηκε στο Μαρτέλη τις συνθήκες που ανάγκασαν το θείο της να φύγει νέος από την Ελλάδα και του είπε πως δεν ήταν μόνο η φτώχεια και η ορφάνια, αλλά και ο φόβος μην το σκοτώσουν. Ήταν τρία αδέρφια, ο Γιάννης, ο Γιώργης και ο Στρατής. Και μια πικρή και φωνική μέρα είδα τον πατέρα τους να πέφτει νεκρός από ένα συγχωριανό τους, το Θωμά Ζαφύρη, για το νερό και το πότισμα. Ο Φωνιάς καταδικάστηκε. Έμεινε πολλά χρόνια στη φυλακή. Όταν γύρισε όμως στο χωριό, ο μεγάλος τους αδελφός, ο Στρατής, του θόλωσε το μυαλό το αίμα μόλις τον είδε, ζητώντας εκδίκηση και τον σκότωσε. Το ίδιο έγινε και με το γιο του Ζαφύρη, το Στέφανο. Όταν είδε τον πατέρα του να πέφτει νεκρός, ξεκρέμασε από τον ώμο του το δίκανο, έριξε στο Στρατή ένα ντουμπλέ και νέο αίμα χυνόταν σε εκδίκηση για τ' άλλο αίμα. Ο Στέφανος καταδικάστηκε 18 χρόνια. Όλοι όμως περίμεναν πως θα γινόταν και νέο φωνικό. Τότε ήταν που ο πατέρας της, ο Γιώργης, πήρε την απόφαση να στείλει το θείο της στην Αμερική για να γλιτώσει. Και ο θείος της γλίτωσε. Δούλεψε σαν το σκυλί. Έκανε περιουσία. Τα χρόνια πέρασαν. Ο γιος του Ζαφύρη βγήκε από τη φυλακή. Αλλά ακόμα και σήμερα, που είναι γέρι, όποτε συναντιούνται με τον πατέρα της, αγριοκοιτάζονται. Η Στέλλα και ο Μαρτέλης έφτασαν στη Νέα Υόρκη χωρίς να αντιληφθούν τον άγνωστο που παρακολουθούσε την κουβέντα τους στο αεροπλάνο και τις κινήσεις τους. Αυτή πήγε αμέσως κοντά στο θείο της και ο Μαρτέλης μπήκε σε ένα ταξί που το οδηγούσε ένας Έλληνας μετανάστης από τη Μακεδονία. Αφού είναι στη μέση η Βεντέτα, αποκλείεται το μυαλό τους να πάει αλλού. Πίσω, στο χωριό όμως, κάποιος είχε στείλει δύο πληρωμένους φωνιάδες να σκοτώσουν τον πατέρα της Στέλλας και να φορτώσουν το φόνο στο γιο του Ζαφύρη, θέλοντας να εκμεταλλευτεί εκείνη την παλιά Βεντέτα. Έτσι και έγινε. Οι δύο φωνιάδες έστησαν ενέδρα στο γέρο Καραπάλι, τον χτύπησαν με ένα αυτοκίνητο και έβαλαν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία στο φορτηγάκι του Ζαφύρη. Όταν βρέθηκε το πτώμα του πατέρα της Στέλλας, η αστυνομία άρχισε αμέσως τις έρευνες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου που τον χτύπησε και τις προσπάθειες για τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Και δεν άργησε να ανακαλύψει πως στο αυτοκίνητο του Ζαφύρη υπήρχαν κοιλίδες αίματος και το δεξί φανάρι ήταν σπασμένο. Ο Ζαφύρης συνελήφθη αμέσως και άρχισε να ανακρίνεται. Παρόλα τα στοιχεία όμως και τις αποδείξεις της ενοχής του, αρνήθηκε την κατηγορία και φώναζε: «Δεν τον σκότωσα εγώ, σας λέω, πιστέψτε με!» Στη Νέα Υόρκη παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι αυτός που παρακολουθούσε τη Στέλλα και το Μαρτέλη στο αεροπλάνο είναι άνθρωπος του Τζάκσον. Ότι αυτός οργάνωσε τη δολοφονία του πατέρα της, αλλά και βρήκε μια κοπέλα στην Ελλάδα για να τη χρησιμοποιήσει ο Τζάκσον στο δεύτερο μέρος του εγκληματικού του σχεδίου. Την εξουδετέρωση της Στέλλας. Θέλει δική του την περιουσία του γερομετανάστη ο Τζάκσον. Θέλει τα λεφτά του να μείνουν στην Αμερική και όχι να τα πάρουν οι κληρονόμοι του στην Ελλάδα. Γι' αυτό έβαλε και σκότωσαν τον αδελφό του μετανάστη. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να βγει και η Στέλλα από τη μέση. Γι' αυτό ελπίζει να το πετύχει με την κοπέλα που του βρήκε ο Μαρκίδης και τη βοήθεια ενός Αμερικάνου γιατρού που ξέρει κάποιο βρώμικο μυστικό και τον εκβιάζει. Είπε όμως και κάτι ακόμα στον Τζάκσον ο Μαρκίδης που τον έκανε να ανησυχήσει. Τη συζήτηση της Στέλλας με το Μαρτέλη στο αεροπλάνο. Και του τόνισε πως ο δημοσιογράφος είναι από αυτούς που μυρίζονται τη βρωμιά από μακριά. Την άλλη μέρα παρακολούθησαν τον Μαρτέλη, τον είδε ο Τζάκσον, τον φωτογράφησε, είπε στο Μαρκίδη να φύγει για την Ελλάδα να ετοιμάσει την κοπέλα και να μην ανησυχεί. Γιατί το Μαρτέλη θα τον αναλάμβανε αυτός.
Η δολοφονία του Γιώργη Καραπάλη πέρασε σε μια καινούρια φάση όταν ο Τζάκσον πληροφορήθηκε τη συζήτηση που είχε ο Μαρτέλης με τη Στέλλα στο αεροπλάνο, τη φωτογράφησή του και την ανάθεση σε δυο μπράβους να τον παρακολουθούν. Και οι μπράβοι του Τζάκσον έγιναν στη Νέα Υόρκη σκιά του. Στο χωριό παράλληλα, και ενώ ο Ζαφίρης έπαιρνε το δρόμο για τον εισαγγελέα, άρχισαν να ψιθυρίζονται πολλά και διάφορα για το φόνο του πατέρα της Στέλλας. Οι κάτοικοι ήταν μοιρασμένοι. Άλλοι πίστευαν στην ενοχή του Ζαφίρη και άλλοι αμφέβαλαν και έλεγαν ότι ήταν θύμα σκευωρίας. Ας είναι καλά ο θείος στην Αμερική. Όλα αυτά τα πληροφορήθηκε η Στέλλα όταν έμαθε το θάνατο του πατέρα της και τηλεφώνησε στη φίλη της την Αρετή. Τα πληροφορήθηκε όμως και ο θείος της από ένα τηλεφώνημα που έκανε στον πρόεδρο του χωριού όταν είδε ότι δεν απαντούσε το τηλέφωνο του αδελφού του. Και ο μετανάστης πήρε αμέσως τις αποφάσεις του. Έφυγε από το νοσοκομείο, έφτασε στο σπίτι του και ανακοίνωσε στον Τζάκσον: «Σε πουλάω τα πάντα, Ρίτσαρντ, και γυρίζω στην Ελλάδα». Τα έλεγε όλα αυτά χωρίς να ξέρει το θανάσιμο ιστό που είχε αρχίσει να πλέκεται γύρω του από τον Τζάκσον και το Μαρκίδη. Γιατί ο Μαρκίδης, μόλις γύρισε στην Αθήνα και εξόφλησε τους δυο φωνιάδες για το φόνο του Καραπάλη, άρχισε να ετοιμάζει το δεύτερο μέρος του σχεδίου του Τζάκσον και να αναζητά τη Φανή. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Μαρτέλης, συνεχίζοντας την έρευνά του στη Νέα Υόρκη, γύρω από τις συνθήκες της ζωής των Ελλήνων μεταναστών, πληροφορήθηκε ξαφνικά το θάνατο του πατέρα της Στέλλας από ένα φίλο του θείου της και της τηλεφώνησε για να τη συλληπιθεί. Η Στέλλα συνεννοήθηκε με το θείο της και τον κάλεσε να πάει στο σπίτι. Και ο Μαρτέλης ξεκίνησε για το σπίτι του μετανάστη, μη ξέροντας ότι παρακολουθείται από τους μπράβους του Τζάκσον και εντελώς απροετοίμαστος για οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός θα μπορούσε να του δημιουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνω απ' όλα βάζουν το δικό του συμφέρον, τη δική του ζωή. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργη Καραπάλη ύστερα από την επίσκεψη του δημοσιογράφου Μαρτέλη στο σπίτι του αδελφού του στη Νέα Υόρκη. Γιατί ο γερομετανάστης δεν του μίλησε μόνο για την νοσταλγία που τον βασάνιζε, για την πικρή εμπειρία της ξενιτιάς, αλλά και τις αμφιβολίες που είχε για το φωνιά του αδελφού του. Αμέσως μετά τον παρακάλεσε, όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα, να ρίξει μια ματιά στην υπόθεση, αφού γνωρίζει λόγω της δουλειάς του πρόσωπα και πράγματα. Ο Μαρτέλης του το υποσχέθηκε. Η επίσκεψή του όμως αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους μπράβους του Τζάκσον που τον παρακολουθούσαν και ανάγκασε τον τελευταίο να τηλεφωνήσει στο Μαρκίδη στην Αθήνα και να του ζητήσει να συμφωνήσει αμέσως με τη Φανή. Ο Μαρκίδης συναντήθηκε με την κοπέλα, της εξήγησε τη δουλειά που την ήθελε και της έταξε 10 εκατομμύρια. Η Φανή δέχτηκε. Αλλά ο άνθρωπός της, όταν άκουσε τις λεπτομέρειες, του μπήκε στο μυαλό η ιδέα να μάθει ποιος ήταν αυτός που κρυβόταν στο παρασκήνιο για να μπορέσει αργότερα να τον εκβιάσει. Την ίδια περίπου σκέψη έκαναν και οι φωνιάδες του Καραπάλη για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν. Και άρχισαν να ψάχνουν στις δισκοτέκ για καμιά κοπέλα που να μοιάζει της Στέλλας και της Φανής. Ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Ζαφίρης ορκιζόταν στο δικηγόρο του ότι είναι αθώος. Η Στέλλα έφυγε από τη Νέα Υόρκη να έρθει να θάψει τον πατέρα της. Και ο Μαρτέλης γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Στην παγίδα που τούστησε ο μπράβος του Τζάκσον στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να τον σκοτώσει, έκανε λάθος μέσα στο σκοτάδι και αντί για αυτόν σκότωσε τον γκρουμ του ξενοδοχείου που μπήκε στο δωμάτιο μεταφέροντας τη τζάντα του δημοσιογράφου. Η υπόθεση της βρώμικης φλεκτάνης που έχει στήσει ο Ρίτσαρντ Τζάκσον στον Ελληνοαμερικάνο Τζον Καραπάλη για να του πάρει την περιουσία πέρασε σε μια καινούρια φάση ύστερα από την αποτυχημένη απόπειρα στη Νέα Υόρκη εναντίον της ζωής του δημοσιογράφου Μαρτέλη. Γιατί ο Καραπάλης σκέφτηκε αμέσως ότι μπορεί να ήθελε να βγάλει από τη μέση το δημοσιογράφο ο Φωνιάς και όχι αυτόν που σκότωσε. Η ίδια σκέψη πέρασε και από το μυαλό του Μαρτέλη, παρόλο το πόρισμα της αστυνομίας που χαρακτήρισε το φόνο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι, όταν συναντήθηκε με τον Καραπάλη, τον παρακάλεσε να μην κάνει καμιά κίνηση που να φανερώνει τις σκέψεις τους. Ότι συσχετίσανε την απόπειρα με το φόνο του αδελφού του και την έρευνα που του υποσχέθηκε όταν θα γύριζε στην Ελλάδα. Στην Αθήνα παράλληλα η Φανή άρχισε να αγοράζει σκληρά ναρκωτικά με τα λεφτά που της έδωσε ο Μαρκίδης.
σαν προκαταβολή για το ρόλο που θα παίξει στην εξουδετέρωση της Στέλλας. Και ο Σταύρος, με τη βοήθεια του Τζίμι, βρήκε μια κοπέλα, τη Θόμη, που είχε τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τη Στέλλα και τη Φανή. Βρήκε αυτή που έψαχνε για να τη χρησιμοποιήσει την κατάλληλη στιγμή για να μηνθούν, όταν τέλειωναν τη δουλειά και θα κινδύνευαν να βγουν από τη μέση για να μην υπάρχουν μάρτυρες που θα μπορούν να εκβιάζουν. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Μαρτέλης έφτασε στο αεροδρόμιο Κέννεντι, αποχαιρέτησε τον Έλληνα ταξιτζή που τον βοήθησε στο ρεπορτάζ του και μπήκε στο αεροπλάνο για να γυρίσει στην Ελλάδα, αποφασισμένος να ξεδιαλύνει την υπόθεση της δολοφονίας του αδελφού του γερομετανάστη. Γιατί είχε γίνει πια και προσωπική του υπόθεση, από τη στιγμή που σκέφτηκε ότι μπορεί να ήθελαν να σκοτώσουν αυτόν στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης για να εμποδίσουν την έρευνα. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργη Καραπάλη όταν έφτασε ο δημοσιογράφος Μαρτέλης στην Αθήνα. Γιατί ο Μαρκίδης και τα δυο πληρωμένα τσιράκια του έγιναν σκιά του και άρχισαν να παρακολουθούν κάθε του κίνηση. Ο Μαρτέλης ωστόσο τηλεφώνησε στη Στέλλα, τη διαβεβαίωσε πως θα ενδιαφερθεί για την υπόθεση και τη συμβούλευσε να κρατήσει την ψυχραιμία της και αν δει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση να καλέσει την αστυνομία. Αμέσως μετά πήγε στην εφημερίδα και ενημέρωσε τον διευθυντή του και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον αστυνόμο Μαγκλή και τον παρακάλεσε να ρίξει μια προσεκτική ματιά στις αποδείξεις αλλά και στα δεδομένα που οδήγησαν τον Ζαφύρη στον εισαγγελέα. Ο αστυνόμος του το υποσχέθηκε. Στη Νέα Υόρκη παράλληλα, ο γερομετανάστης άρχισε να πουλάει την περιουσία του και ζήτησε από τον Τζάκσον να το συνοδεύσει στην Ελλάδα. Ο Μάικ είπε στη Φανή να προσπαθήσει να μάθει από το Σταύρο ποιος είναι ο άνθρωπος που δίνει τις εντολές στο Μαρκίδη. Η Θόμη, αδιαφορώντας για τις αντιρρήσεις και τις συμβουλές της μητέρας της γύρω από τη ζωή που κάνει και τον κατήφορο που έχει πάρει, συναντήθηκε με το Σταύρο, μη ξέροντας τι κρύβει στο σκοτεινό μυαλό του και για ποια δουλειά την προορίζει. Και ο Μαρτέλης αποφάσισε να πάει μέχρι το χωριό του Καραπάλη για να ακούσει από τον πρόεδρο και τους κατοίκους πού βασίζουν τις αμφιβολίες τους για την ενοχή του Ζαφύρη. Δραματικές εξελίξεις είχε η δολοφονία του Γιώργη Καραπάλη όταν γύρισε ο δημοσιογράφος Μαρτέλης στην Αθήνα. Γιατί ο εγκέφαλος της πείρας, Ρίτσαρντ Τζάκσον, μόλις πληροφορήθηκε από το Μαρκίδη την επίσκεψη του δημοσιογράφου στο χωριό του Καραπάλη και ότι ψάχνει για την αλήθεια, έδωσε εντολή στα τσιράκια του να τον βγάλουν από την κυκλοφορία. Η πρώτη κίνηση του Μαρτέλη παράλληλα, αφού ενημέρωσε τον διευθυντή της εφημερίδας, ήταν να πάει στον αστυνόμο Μαγκλή και να πάρει πληροφορίες για τον Πετρίδη. Ο Μαγκλής του μίλησε για το βεβαρημένο παρελθόν του και ο Μαρτέλης ξεκίνησε να συναντηθεί μαζί του με σκοπό να τον εκνηδιάσει και να του αποσπάσει την αλήθεια. Η συνάντηση έγινε στο ύποπτο συνεργείο. Αλλά ο Πετρίδης, παρόλες τις ερωτήσεις παγίδες του δημοσιογράφου, αρνήθηκε κάθε είδους ανάμειξη στο φόνο του Καραπάλη. Και η συνάντηση τελείωσε για το Μαρτέλη με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι ή δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που αναζητά? Και για τον Πετρίδη, με μια νέα επίσκεψη λίγο αργότερα του Μαρκίδη και του Σταύρου, που είχαν ειδοποιηθεί στο μεταξύ από τον Τζίμι που παρακολουθούσε το συνεργείο. Μια επίσκεψη που ήταν μοιραία για τον Πετρίδη, γιατί τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στο Μαρτέλη και να του ζητήσει να ξαναπάει στο συνεργείο του αργά το βράδυ για να του δώσει δήθεν σπουδαίες πληροφορίες για το φόνο του Καραπάλη. Ο δημοσιογράφος Άρης Μαρτέλης, ύστερα από το θάνατο του Μίλτου Πετρίδη, βρέθηκε κρατούμενος από την αστυνομία σαν ύποπτος, αφού συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος. Και η αστυνομία τον ανέκρινε συνεχώς για να μάθει αυτά που ήξερε για τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης. Γιατί από τις ενδείξεις και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο συνεργείο του Πετρίδη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν καλά κρυμμένες και πάρα πολλές. Αυτοί που χαίρονται τούτη τη στιγμή που βρίσκουμε ακόμα εδώ. Και τι θέλεις λοιπόν να κάνω? Να ξεχάσω τις ενδείξεις, το αίμα στο μανίκι σου, την ηρωίνη που βρήκαμε? Να ζητήσω συγγνώμη που σε έφερα εδώ και να σε αφήσω να φύγεις? Μέσα να με κρατάτε εδώ μέσα, κύριε Πατσιδόμε, δεν κάνετε τίποτα άλλο από να παίζετε το παιχνίδι. Θα ήταν προτιμότερο νομίζω να με αφήσετε ελεύθερο να κάνω τη δουλειά μου. Δεν τέλειωσε ακόμα η προκαταρκτική εξέταση. Αν τα πράγματα λοιπόν έτσι όπως τα λες,
τότε είσαι καλύτερα ασφαλισμένος εδώ μέσα παρά οπουδήποτε αλλού. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με κρατάτε. Εφόσον δεν έχει τελειώσει η προανάκριση, έχουμε. Είσαι δημοσιογράφος και τα ξέρεις καλύτερα. Στη Νέα Υόρκη παράλληλα, ειδοποιήθηκε ο Τζάκσον από το Μαρκίδι για την εξουδετερώση του Μαρτέλη και οι υπόλοιποι της παρέας το ρίξαν στο γλέντι σε μια δισκοτέκ γιατί πίστευαν πως κατάφεραν να του φορτώσουν το φόνο του Πετρίδη και να σταματήσουν έτσι την έρευνα που είχε αρχίσει. Είναι εδώ απόψε. Πού το είδε? Ο Τζίμις κάθεται μόνο σε εκείνο το τραπέζι. Ο Σταύρος χορεύει. Στην ίδια δισκοτέκ πήγε εκείνο το βράδυ και η Φανή και προσπάθησε να μάθει πρώτα από τον Τζίμι και αργότερα από τον Σταύρο την ταυτότητα του ανθρώπου που κινεί τα νήματα και δίνει τα χρήματα και τις εντολές από τη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ό,τι και να σου πω για αυτό το θέμα, σε γελάσω. Μη μου πεις πως δεν ξέρεις ούτε εσύ, δεν πρόκειται να σε πιστέψω. Κι όμως, δεν ξέρω. Τότε πως ρισκάρεις? Εσύ από ό,τι ξέρω τις δένεις καλά τις δουλειές σου. Ρισκάρω γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Και πώς είσαι σίγουρος ότι θα τα πάρεις τα λεφτά μόλις τελειώσει η δουλειά? Και δεν θα μας βγάλει από τη μέση αυτό το μυστηριώδες αφεντικό για να μην έχει μάρτυρες? Σου είπα, Φανή, ρισκάρω. Η αστυνομία εντωμεταξύ συνέλαβε τον Μάρκο. Και αυτός, στην ανάκριση, ομολόγησε όλα όσα ήξερε για το κύκλωμα των ναρκωτικών, αλλά και ότι ο Μαρτέλης δεν είχε πάει στο συνεργείο για αυτή την υπόθεση, αλλά για το φόνο του Καραπάλι. Τα ναρκωτικά, πώς έφταναν στην αγορά? Ερχόταν και τα έπαιρνε σημαντεμένο. Μόνο αυτός? Ήτανε κι άλλος ένας που ήτανε μπάρμαν σε μια καφετέρια στην Αργυρούπολη. Πώς τη λένε την καφετέρια? Βραζιλιάνα. Και τον μπάρμαν πώς τον λένε? Νόντα. Έτσι ήρθε η σειρά των δύο εμπόρων του αργού θανάτου να συλληφθούν. Του σημαδεμένου και του μπάρμαν της καφετέρειας. Ο πρώτος, όταν έφτασαν οι άνδρες της λιμενικής αστυνομίας στο κότερο, πήδησε στη θάλασσα αναζητώντας μέσα στη νύχτα μια οποιαδήποτε πιθανή οδό διαφυγής. Οι λιμενικοί ειδοποίησαν αμέσως να καταπλέψει μια ακτεωρός και άρχισαν να τον καταδιώκουν. Ο σημαδεμένος, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, κατάφερε και έφτασε σε ένα πλεούμενο. Έβαλε μπρος τη μηχανή του και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη. Πάνω στον πανικό του όμως να ξεφύγει, έχασε τον έλεγχο του σκάφους, αυτό χτύπησε σε ένα βράχο και τεινάχτηκε στον αέρα. Ο μπάρμαν παράλληλα, παρόλη τη δυσπιστία του, έπεσε στην παγίδα που του έστησε ένα ζευγάρι αστυνομικών που παρουσιάστηκαν στην καφετέρια για ναρκωμανείς και πιάστηκε παυτοφόρο την ώρα που τους προμήθευε τη δόση τους. Αστυνομία, φίλε. Ο δημοσιογράφος Μαρτέλης, ύστερα από την περιπλοκή που του δημιούργησε ο θάνατος του Πετρίδη, αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία και γύρισε στα γραφεία της εφημερίδας αποφασισμένος να συνεχίσει την έρευνα για τον εντοπισμό των πραγματικών ενόχων. Η λιμενική αστυνομία παράλληλα κατάφερε και εντόπισε ένα ύποπτο σκάφος στα νυχτά, συνεννοήθηκε με τον εισαγγελέα και άρχισε να το παρακολουθεί γιατί είχε εύλογες υποψίες ότι μπορεί να ήταν μέσα σε αυτό ο αρχηγός της πείρας των ναρκωτικών. Όταν οι υποψίες τους έγιναν βεβαιότητα, το πλεύρισαν, πήδησαν αστραπία πάνω σε αυτό μαζί με τον δημοσιογράφο Μαρτέλη και συνέλαβαν τον κοντρέμπορο του αργού θανάτου και τα τσιράκια του. Ο Σταύρος και ο Τζίμι στο μεταξύ είχαν αρχίσει να ανησυχούν και να φοβούνται όταν διάβασαν αυτά που έγραφε ο Μαρτέλη στην εφημερίδα, ενώ η Στέλλα, εκνευρισμένη επειδή αποκαλύφθηκε η μυστική περιπέτεια που είχε με τον Πετρίδη, πήρε τον Μαρτέλη στο τηλέφωνο
και του ζήτησε να πάψει να ασχολείται με την υπόθεση και να γράφει για τον Πετρίδη, γιατί δεν ήθελε να γελάει το χωριό πίσω από την πλάτη της. Δεν θέλω να ξαναγράψω. Και την κρίσιμη αυτή στιγμή, ο Τζάκσον τηλεφώνησε στο Μαρκίδη ότι έρχεται στην Ελλάδα μαζί με το μετανάστη και του έδωσε την εντολή να εκτελέσει το δεύτερο μέρος του εγκληματικού του σχεδίου. Το δίθεν δυστύχημα της Στέλλας και την εξαφάνισή της. Ο Μαρκίδης, αφού ενημέρωσε το Σταύρο, φώναξε αμέσως τη Φανή και έκανε μια ανακεφαλαίωση των λεπτομεριών μαζί της για το σκηνοθετημένο δυστύχημα και το ρόλο που θα έπαιζε όταν θα έκανε τη χτυπημένη ψεύτικη Στέλλα. Ο θείος της Στέλλας εντωμεταξύ της τηλεφώνησε από τη Νέα Υόρκη. Της είπε ότι τελείωσε με την Αμερική και ότι έρχεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Τη ζήτησε να πάει στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει και να ειδοποιήσει τον Μαρτέλη για τον ερχομό του, γιατί ανυπομονούσε να μάθει πώς πήγε η έρευνα που του υποσχέθηκε για το θάνατο του αδελφού του. Η Στέλλα πήρε τον Μαρτέλη στο τηλέφωνο μετανιωμένη, του ζήτησε συγγνώμη και άρχισε να ετοιμάζεται για να κατέβει στην Αθήνα ανύποπτη για αυτό που την περίμενε στο δρόμο. Δραματικές εξελίξεις είχε το ταξίδι της Στέλλας στην Αθήνα για να παραλάβει το θείο της που θα ερχόταν την άλλη μέρα από την Αμερική. Γιατί στο δρόμο την περίμενε η καλωστημένη παγίδα του Σταύρου, του Τζίμι και της Φανής. Και η ανύποπτη Στέλλα σταμάτησε στο σήμα που της έκανε ο Σταύρος. Έχει καθίσει το πίσω λάστιχο! Θα πάθετε ζημιά! Αυτός την αναισθητοποίησε, την πήγε εκεί που περίμεναν οι άλλοι, φόρεσε τα ρούχα της η Φανή και ενώ τη Στέλλα τη μετέφερε ο Τζίμις σε ένα κρυσφύγετο, η Φανή πήρε την τσάντα της, μπήκε στο αυτοκίνητό της και το έριξε πάνω σε κάτι βράχους. Ο Σταύρος που ερχόταν πίσω της, μαζί με μια κοπέλα από ένα άλλο αυτοκίνητο που σταμάτησε στον τόπο του δίθεν δυστυχήματος, μετέφεραν τη Φανή σε μια κλινική σαν Στέλλα Καραπάλη. Ερχόμουν πίσω της και σε μια στιγμή είδα το αυτοκίνητό της να βγαίνει από το δρόμο και να πέφτει εδώ στους βράχους. Εκεί, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο γιατρός της έδεσε κατά τέτοιο τρόπο το τραυματισμένο της πρόσωπο που ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί. Ο δημοσιογράφος Μαρτέλης παράλληλα, όταν έμαθε από το συντάκτη του επαρχιακού ρεπορτάζ την είδηση του ατυχήματος, που είχε τηλεφωνήσει ο ανταποκριτής της εφημερίδας, έτρεξε αμέσως στην κλινική. Άκουσε από τον γιατρό τα συμπτώματα της μερικής αμνησίας που παρουσίαζε η ψεύτικη Στέλλα, την είδε στο δωμάτιο που την είχανε και έφυγε προβληματισμένος και με μια σειρά ερωτηματικά. Ο Σταύρος και ο Τζίμι στο μεταξύ πήραν τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει για το δυστύχημα, αλλά και την εντολή να σκοτώσουν τη Στέλλα. Και όλα αυτά την ώρα που ο μετανάστης αποχαιρετούσε τους φίλους του στη Νέα Υόρκη και ετοιμαζόταν για το ταξίδι της επιστροφής του στην Ελλάδα. Απροσδόκητες εξελίξεις είχε για το δημοσιογράφο Μαρτέλη η υπόθεση της δολοφονίας του αδελφού του μετανάστη ύστερα από το δυστύχημα της υποτιθέμενης Στέλλας. Γιατί ο Μαρτέλης άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν καθαρό αυτό το δυστύχημα και να ψάχνει τους λόγους που το προκάλεσαν. Έμαθε από την τροχέα το όνομα του ανθρώπου που μετέφερε τη δίθεν Στέλλα στην κλινική, συναντήθηκε με τον Σταύρο και αυτός, σαν αυτόπτης μάρτυρας, του περιέγραψε το δυστύχημα παραστένοντας εγχρόνως τον καλό Σαμαρίτη. Λίγο αργότερα πήγε και έψαξε με ένα δικό του έμπειρο μηχανικό το αυτοκίνητο της Στέλλας, αλλά ούτε και εκεί βρήκε τίποτα το ύποπτο. Ο Σταύρος και ο Τζίμις παράλληλα, λέγοντας ψέματα στο Μαρκίδη ότι είχαν σκοτώσει τη Στέλλα, άρχισαν να του ζητάνε τα λεφτά. Αυτός τους δήλωσε ότι θα τα έπαιρναν από τον ίδιο τον Τζάκσον όταν θα ερχόταν στην Αθήνα. Ο Τζάκσον με τον μετανάστη έφτασαν λίγο αργότερα από τη Νέα Υόρκη. Ο μετανάστης, μπροστά στην κρισιμότητα των στιγμών και στο θέαμα που αντίκρισε, ήταν αδύνατο να φανταστεί την Μπλεκτάνη, όπως δεν τη φαντάστηκε και ο Μαρτέλης.
και όλα θα πήγαιναν μια χαρά για τον αδίστακτο Τζάκσον και τα τσιράκια του, αν δεν βρισκόταν το πτώμα της Θόμης. Και δεν άρχιζε αμέσως η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για να ανακαλύψουν την ταυτότητά της, το δολοφόνο και τα κίνητρα του εγκλήματος. Αν δεν ανησυχούσε η μητέρα της και δεν πήγαιναν έγκαιρα με τον Όμηρο, τον άνθρωπο που την αγαπούσε από μικρή, να καταγγείλουν την εξαφάνισή της. Γιατί ο αστυνόμος Μαγκλής, βλέποντας ότι υπήρχε ομοιότητα μεταξύ της Θόμης και της κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα, τους ειδοποίησε να πάνε στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Το τηλεφώνημα το πήρε ο Όμηρος και αποφάσισε να πάει μόνος του. Δεν ήθελε να βάλει σε αυτή την απέσια δοκιμασία την τραγική μάνα. Παρακαλώ, κύριε. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Μαρτέλης, βλέποντας ότι οι δύο υποθέσεις έμοιαζαν κάπως μεταξύ τους, γιατί όπως το δυστύχημα της Στέλλας, έτσι και στην περίπτωση της κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στο βυθό της θάλασσας, το πρόσωπό της είχε καταστραφεί, αποφάσισε να πάει κι αυτός μέχρι το νεκροτομείο, μήπως και έβρισκε κάποιο κοινό σημείο, κάποια ένδειξη που να του επέτρεπε να συσχετίσει τις δύο υποθέσεις. Ένα κάποιο στοιχείο, μια ένδειξη. Και το σημείο βρέθηκε όταν άκουσε από τον Όμηρο να λέει στον αστυνομικό που τον συνόδευε ότι θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο της Θόμης το Σταύρο Καλέμη. Τον ίδιο άνθρωπο δηλαδή που είχε μεταφέρει στην κλινική μετά το δυστύχημα την υποτιθέμενη Στέλλα. Η άκρη βρέθηκε, Κώστα. Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν της κοπέλας, κύριε Δονάκο. Αλλά ο δολοφόνος της. Και όπως και εσείς φαντάζομαι, έτσι και εγώ θέλω να συλληφθεί το σύντομο. Λάτε μαζί. Είναι από τα πιο συχαμένα μούτρα που έχω γνωρίσει στη ζωή, κυρία μου. Πανούργος και τολμηρός. Ένας παλιάνθρωπος πρώτης γραμμής. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, δεν ανοίγεις παρτίδες με κάτι τέτοιο. Επειδή έχει εξαφανιστεί, πού θα μπορέσω να τον βρω? Αν τον ψάχνει η αστυνομία, όπως μου είπε ο Όμηρος, θα γίνει στη Γιβερόνη ή θα το εικοπάνισε στο εξωτερικό. Αν και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που μπορούν να ψυχοποιήσουν εύκολα. Μαΐς Παρασκευά, το Σταύρο Καλέμη. Μέσα στο σπίτι αυτό έχουν τη Στέλλα Καραπάλι. Καλά, και οι άλλοι που βρίσκεται στην κλινική ποια είναι? Θα μάθουμε όταν πάμε, κύριε φίλα μου. Για την ώρα θέλω να μου στείλεις τη διεύθυνση που σου είπα, το πρώτο περιπονικό που θα βρεις στην περιοχή, για να μπορέσουμε να την ελευθερώσουμε. Και εσύ να πας μέχρι τον Αστέρα της Βουλιαγμένης με τους άντρες σου να συλλάβεις. Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να μας ακολουθήσετε στην ασφάλεια. Για ποιο λόγο? Το λόγο θα το μάθετε εκεί. Δεν πάω πουθενά, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, είμαι Αμερικανός πολίτης. Όταν εγκληματίζεστε στη χώρα μας, έχουμε και παραέφερα.
Πριν από λίγο η Δεσποινής Καραπάλη βρέθηκε στο Άκια Βλαβής και αποκάλυψε τα πάντα. Ήσυχα, καλέ, μην επιβαρύνει τη θέση του. Περάστε τους σκιοπές. Μερικές αναμνησίες φωτογραφίες για τον Μαρτέλη. Να του θυμίζουν πώς τα άφηνε τα κόκαλά του σε κάποιο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης εξαιτίας σας. Λοιπόν, το πήρα απόφαση, ξέρεις. Μαζί με το σχολείο που έχω υποσχεθεί στον πρόεδρο, θα κάνω δώρο στην κοινότητα και ένα σύγχρονο αγροτικό ιατρείο. Θα έχει το όνομα του πατέρα σου. Συμφωνείς, Στέλλα? Δεν είναι αυτή η Στέλλα, κύριε Καραπάλη. Αλλά κάποια άλλη που βάλανε στη θέση της για να σας εξαπατήσουν. Στέλλα. Yeah. Είχατε μαντέψει σωστά όταν μου λέγατε στη Νέα Υόρκη πως τον αδερφό σας τον είχε σκοτώσει ο Ζαφίρης, αλλά κάποιος άλλος, με κίνητρο την περιουσία σας. Είχαν στήσει μια ολόκληρη πλεκτάνη γύρω σας. Ένα θανάσιμο ιστό που θα γινόταν βρόμβος την κατάλληλη στιγμή και θα πνιγε εσάς και την ανιψά σας. Και ποιος είχε στήσει αυτό το βρόμβο? Ο Ρίτσαρντ Τζάκσον και η παρέα του. Τζάκσον. Ναι, ο Τζάκσον. Αυτός ήταν ο αρχηγός της πείρας. Εγώ δεν έχω ιδέα για όλα αυτά. Δέχτηκα να παίξω αυτό το ρόλο γιατί μου έδιναν 10 εκατομμύρια. Το τι ήξερες και δεν ήξερες, Δεσποινής, θα αποδειχθεί σύντομα, ελπίζω. Και πού βρίσκονται τώρα οι υπόλοιποι? Την ασφάλεια και ανακρίνονται, κύριε. Υπάρχουν πολλά που τους βαρύνουν. Εμένα θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω πολλή δουλειά στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρτέλη. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, κύριε Μαρτέλη. Γεια σου, πρόεδρε.